Κύριε Παπά, άλλο εθνικισμός και άλλο πατριωτισμός. Πολύ δε περισσότερο το δικό σας ναζιστικό μόρφωμα δεν έχει δικαίωμα να αναφέρεται στην Ελλάδα και στην πατρίδα όταν είστε οι μνητές της δικτατορίας οι οποίοι ευθύνονται για την προδοσία της Κύπρου. Δεν έχετε δικαίωμα να εμφανίζεστε με μανδύα κοινωνικής ευαισθησίας όταν υπερασπίζεστε ό,τι πιο απαχθές έχει υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία. Τα κρεματόρια της διώξης και εσείς δε ενέχεστε για δολοφονίες. Σας γνωρίζει λοιπόν ο ελληνικός λαός καλά. Κραυγάζετε, αλλά αυτές οι μαύρες καραβιές δεν θα πνίξουν τη φωνή της δημοκρατίας. Δεν θα πνίξουν τη φωνή της δημοκρατίας, κύριε Παπά. Συνεχίστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρκετά, καθίστε κάτω. Πηγαίνετε να πουλήσετε προστασία σε κανένα ανοιχτό μάγαζο που θα μας πείτε εμάς έτσι, άντε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έξω. Λοιπόν, συνεχίστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι... Κύριε Θεωνά. Είναι ενδεικτικό το πώς αντιλαμβάνεται το διάλογο συγκεκριμένος χώρος. Ακούσαμε πάρα πολλά σήμερα που ειλικρινά έχουν ανεβάσει τον πύχη της αντιπαράθεσης με πολλά ψέματα. Επικαλούνται συνάδελφοι από την αντιπολίτευση ψεύτικους πίνακες, ψεύτικα παραδείγματα σε σχέση με το ασφαλιστικό, σε σχέση με την φορολογία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτά σε ένα και μόνο αποσκοπούνε, στο να δώσουν τροφή στα κανάλια της διαπλοκής, τα οποία νυχθημερών, μήνες τώρα, πολλούς μήνες, πάνω από ένα χρόνο, το μόνο που κάνουν είναι να κατασκευάζουν μια εικονική πραγματικότητα. Αλλά η αξιοπιστία των συγκεκριμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι στο ναδύρ, όπως και η δικιά σας. Παρά τα ψέματα όμως, δεν μπορεί να κρυφτεί, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, το πραγματικό σας προφίλ, το πραγματικό σας στίγμα. Άκουσα πριν τον κύριο Βρούτση να λέει, να δίνει μαθήματα τι πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση όταν αδέχεται την άλλη. Ότι θα πρέπει να χτίζει πάνω στα προηγούμενα. Αλήθεια. Εσείς τι χτίσατε. Εσείς και το Πασόκ τι χτίσατε. Διαλύσατε το κοινωνικό κράτος. Εσείς ειδικά ταυτιστήκατε με το πιο σκληρό ταξικό μέτρο που έχει δει η ελληνική κοινωνία μετά το 1974. Ποιο ήταν αυτό. Δια νόμου η μείωση του κατώτατου μισθού. Και έχετε το θράσος εδώ πέρα να εμφανίζεστε ως δύναμη με κοινωνικές ευαισθησίες. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχει μία λέξη η οποία μόλις την ακούτε σας σηκώνει τη τρίχα. Είναι η λέξη αναδιανομή. Διότι εμείς παρά τις δυσκολίες τις αντικειμενικές σήμερα που υπάρχουν, που έχουν να κάνουν και με το βαθμό ελευθερίας της σημερινής κυβέρνησης, προσπαθούμε μέσα στο συγκεκριμένο φορολογικό και ασφαλιστικό νομοσχέδιο να εισαγάγουμε και να κάνουμε πράξη όσο είναι δυνατόν την έννοια της αδιανομής. Αλήθεια, η δικιά σας αντίληψη γύρω από αυτό το ζήτημα ποιο είναι? Ποια είναι η δικιά σας αντίληψη δημοκρατίας? Μήπως η δικιά σας αντίληψη δημοκρατίας, μιας ακραίας αντίληψης περί δημοκρατίας της αγοράς, έχουν ψήφο μόνο οικονομικά ισχυροί? Αυτοί είστε. Είστε νεοφιλελεύθεροι από την κορφή μέχρι τα νύχια. Και φάνηκε πολύ καλά όταν ο αρχηγός σας, ο κύριος Μητσοτάκης, αποκάλεσε τους μαθητές πελάτες. Πελάτες οι μαθητές, επιχειρήσει στα σχολεία, εμπόρευμα η γνώση. Αυτοί είστε λοιπόν, και ότι ακόμη δεν αναγνωρίζετε την αυταξία της γνώσης και την απελευθερωτική της δύναμη.
Δεν διεκδικήσαμε ποτέ την πατρότητα αυτού του προγράμματος. Εσείς όμως όχι μόνο την διεκδικείτε, ταυτίζετε και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή κάνετε τα πάντα για να βάλετε εμπόδια, να υπονομεύσετε την προσπάθεια της χώρας. Δεν πήρατε θέση, σας κάλεσε ο κύριος Τσακαλώτος. Τι λέτε λοιπόν για τα μέτρα κόφτη που προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να τα ψηφίσουμε? Τι θα πείτε λοιπόν, τι λέτε, τι συμβουλεύετε τον κύριο Τσακαλώτο που αύριο θα πάει να διαπραγματευτεί? Βεβαίως. Ησυχία. Η έννοια διαπραγμάτευση για αυτά είναι ξένη και δεν μπορείτε να αντιληφθείτε την πραγματική πάλη που έχει κάνει όλους αυτούς τους μήνες η κυβέρνηση αυτή. Και ξέρετε κάτι, τι σημαίνει διαπραγμάτευση? Διαπραγμάτευση, κύριε οικονόμου, είναι να παίρνεις το ψηφισμένο νόμο για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΕ και να τον ακυρώνεις. Να παίρνεις το ψηφισμένο νόμο για τη μικρή ΔΕΗ και να τον ακυρώνεις. Και αυτά είναι αποτυπωμένα στην τελευταία συμφωνία. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση, η οποία είναι ξένη ως προς εσάς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν απλά νούμερα. 62 δισεκατομμύρια, 5,4. Κάντε την αφαίρεση να δείτε τη διαφορά. Αυτή είναι η προσφορά σας. Αυτή είναι η προσφορά σας στον τόπο τα τελευταία χρόνια, από τα χρόνια διακυβέρνησης. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι δυσκολίες είναι πολλές. Αλλά όμως όταν ακούμε, και ειλικρινά κάποια στιγμή μου δόθηκε εντύπωση ότι θα ακούσω προτάσεις. Άκουσα τον κύριο Μανιάτη χθες να λέει θα καταθέσουμε 5 προτάσεις. Υπαριθμών μία πρόταση. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει τσίπα. Ήταν υπαριθμών πρώτη πρόταση που κατέθεσε χθες στη Βουλή. Γιατί πράγμα? Διότι θα πάει στα εγγένεια στις 17 του μηνός του ΤΑΠ. Κύριε Μανιάτη, πώς κάνετε έτσι, σαν σας πήραν το παιχνίδι? Μόνο λέτε ψέματα, κύριε Μανιάτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το είχε καταψηφίσει. Παρακαλώ, το ψέμα αυτό το είπατε και χθες. Το είπατε και χθες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει παρόν. Σας θυμίζω εγώ. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, μην δίνετε το χαρακτήρα διαλόγου με τον κύριο Μανιάτη. Καθίστε κάτω, κύριε Μανιάτη. Δεν έχετε το λόγο, καθίστε κάτω. Σας θυμίζω λοιπόν. Ησυχία, κύριε, ησυχία. Αν κάνετε ήσυχα, θα τελειώσει και ο Υπουργός το χρόνο του. Σας θυμίζω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε καταψηφίσει τη συγκεκριμένη συμφωνία. Είχε κάνει παρόν. Και ξέρετε γιατί? Διότι η συμφωνία που είχατε κάνει μπορούσε να είναι πολύ πιο καλύτερη και δεν το κάνατε. Και παρόλα αυτά, αυτούς τους μήνες η δικιά μας κυβέρνηση κατόρθωσε στη συγκεκριμένη συμφωνία και βελτίωσε πράγματα. Τα 11 εκατομμύρια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης γίνανε 32. Υποχρεώσαμε την εταιρεία να πληρώσει από τη διέλευση από τα δάση και από τη δημόσια γη. Ούτε αυτά τα λίγα δεν κάνατε. Και κυρίως. Κύριε Μανιάτη, δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Και κυρίως ασκούμε μια πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική που μόνο με το κιάλι τη βλέπετε. Κύριε Πρόεδρε, θα πάρει το λόγο τώρα. Ολοκληρώνω λοιπόν. Ολοκληρώσω, κύριε, παρά τις παρεμβάσεις και τις διακοπές που μου κάνατε, λέγοντας ότι εμείς με απόλυτη ειλικρίνεια, χωρίς να αιρεοποιούμε καταστάσεις, θα απευθυνόμαστε στον κόσμο, θα του παρουσιάζουμε τα πραγματικά αμήλικτα διλήμματα, τις δυσκολίες και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που προκύπτει από την ενδιοτέλεια και την ειλικρίνεια αυτής της κυβέρνησης είναι αυτή που μας δίνει δύναμη. Έτσι θα προχωρήσουμε και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά με εσάς. Γεια σας. Η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κυρία Γεννηματά, έχει το λόγο.